Αυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις στη διαδικασία χορήγησης ΑΜΚΑ βάζει εγκύκλιο στο Υπουργείο Εργασίας. Όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη, μετανάστες που δεν δικαιούνται άσυλο δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στα νοσοκομεία, αλλά και στα επιδόματα που έπαιρναν. If you don't have AMCA, they don't take you in the hospital. If you don't have AMCA, it will be difficult sometimes. But with AMCA, I think that it will be okay because you will do everything better. Yes, but with AMCA, you can go on emergency service. Ο Γκοτιέ είναι από το Κονγκό, ήρθε στη χώρα μας τον Ιούνιο. Το Σεπτέμβριο έβγαλε AMCA. Μάλλον όμως ήταν από τους τελευταίους, καθώς το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε εγκύκλιο που βάζει αυστηρότερους όρους στη χορήγηση AMCA. Η νέα εγκύκλιος για AMCA του Υπουργείου Εργασίας που υπογράφει. Ο Υφυπουργός Νότης Μηταράκης αποκαθιστά την κανονικότητα στη χώρα μας. Αποφύγαμε τον κίνδυνο με την ακύρωση ΑΜΚΑ ΣΥΡΙΖΑ να παίρνουν μόνιμα επιδόματα. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ανεργίας, πρόσβαση στην εργασία και στην υγεία, χωρίς στοιχεία, μετανάστες τρίτων χωρών. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στα εξωτερικά ιατρία, βρήκαμε μετανάστες από τη Σομαλία και το Κονγκό. Μας είπαν ότι πήραν ΑΜΚΑ σε χρόνο ρεκόρ. Και μάλιστα όταν ήρθαν στη χώρα μας, είχαν χάσει τα χαρτιά τους στη θάλασσα. No paper. Lost in the sea. I lost everything on the sea, yes. Ένας μετανάστης ο οποίος δεν έχει εργασία στη χώρα μας δεν πρέπει να έχει ΑΜΚΑ. You go anywhere to the hospital? Yeah. You pay nothing, something? No money. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, στους επόμενους μήνες θα εκδοθεί εγκύκλιος η οποία θα περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση ΑΜΚΑ σε αιτούντες άσυλο στη χώρα μας. Θα πρέπει να προσκομίσει την απόφαση χορήγησης ασύλου και όχι απλά και μόνο με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Μόνο όσοι εν τέλει θα δικαιωθούν θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην έκδοση αριθμού ΑΜΚΑ. Χιλιάδες Αλβανοί και Γεωργιανοί απέκτησαν ΑΜΚΑ επί ΣΥΡΙΖΑ και μαζί δωρεάν πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία. Η Κάτια Μακρύ θα μας αποκαλύψει το έγγραφο με το οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας εκπέμπουν SOS. Το 2016, λοιπόν, Μάρα, μετά το πρώτο μεγάλο προσφυγικό κύμα, η προηγούμενη κυβέρνηση άνοιξε το δρόμο ώστε οι αιτούντες άσυλο να αποκτήσουν ΑΜΚΑ. Φυσικά, αυτό το δικαίωμα δεν το εκμεταλλεύτηκαν μόνο οι Σύριοι, που ήταν πρόσφυγες, αλλά και χιλιάδες Γεωργιανοί και Αλβανοί. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η αρμόδια διευθύντρια του Υπουργείου Εργασίας, η κυρία Παρασκευή Τσάμι, τρεις μέρες μετά τις εκλογές ενημερώνει το Γιάννη Βρούτση για το τι έχει συμβεί. Και λέει, από την υπηρεσία μας έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει αθρώα προσέλευση πολιτών από την Αλβανία και τη Γεωργία, που υποβάλλουν αίτηση για τη διεθνή προστασία, ήθελαν να γίνουν πρόσφυγες δηλαδή, Αλβανοί και Γεωργιανοί, και ως εκ τούτου αποκτούν το δικαίωμα να εκδώσουν ΑΜΚΑ. Γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει πολύ ανασφάλιστη εργασία. Λέει επίσης, παρουσιάζεται μεγάλη ροή. Χαζή ήτανε, Κάτια μου, μόλις. Ποιος ήταν η κυρία Χτσιόγλου, ήτανε. Τότε ήταν ο κύριος Κατρούγκαλος και μετά η κυρία Χτσιόγλου. Έκανε και η κυρία Χτσιόγλου, θα τα πω αμέσως μετά. Άνοιξε την πόρτα, μπάτε σκύλια λεφτά. Παρουσιάζεται, λέει η κυρία Τσάμι, από το 16. Μεγάλη είσοδο πολιτών από τις παραπάνω χώρες, Αλβανία, Γεωργία, θυμίζω, δεν μιλάμε για πρόσφυγες, που εισέρχονται για νοσηλεία στην Ελλάδα. Και ακόμα, αθρώα είσοδο γυναικών από τις χώρες αυτές για πραγματοποίηση δωρεάν τοκετών στα νοσοκομεία της χώρας. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, Μάρα, το ξέρει αυτό ότι έχει κακοφορμήσει πολύ η πόρτα που άνοιξε, δύο εβδομάδες πριν από αυτές τις εκλογές του Ιουλίου, βγάζει νέα εγκύκλιο που λέει: α, όχι μόνο οι πρόσφυγες, και όλοι οι μετανάστες θα πάρουν ΑΜΚΑ. Του στέλνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες νέο χειρόγραφο σημείωμα, το βλέπετε και αυτό, που λέει: διαφωνούμε, η υπηρεσία διαφωνεί, γιατί δεν έχει εκπονηθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες, ούτε προηγήθηκε καμία προεργασία και ανταλλαγή απόψεων και έχουμε πολλά προβλήματα από το παρελθόν. Αδιαφόρησαν φυσικά χαρακτηριστικά, ψηλά γράμματα όλα αυτά. Όπως ψηλά γράμματα δυστυχώς και ποιος πληρώνει τα νοσήλια, όχι για τους Σύρους που το δικαιούνται γιατί είναι πρόσφυγες, για όλους τους υπόλοιπους, Μάρα. Και τα πληρώνουμε εμείς φυσικά. Και κάποια μαζί με το ΑΜΚΑ πηγαίνουν και επιδόματα. Πηγαίνουν και επιδόματα. Το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας και πολλά πολλά ακόμα όταν πρόκειται για πολυμελείς οικογένειες και επίδομα για παιδιά. Να σε ευχαριστήσω πολύ.